Πασχαλινό γεύμα αγάπη για του άπορου διοργάνωσε ο Δήμο Αθηναίων στην περιοχή του Ρουφ. Ο Γιάννη Σωτηρόπουλο είναι εκεί και θα μα πει περισσότερα. Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Λίνα και Χριστό Ανέστη. Χρόνια πολλά. Από το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ στο Ρουφ, εδώ που βρισκόμαστε. Πριν από λίγη ώρα, ολοκληρώθηκε το Πασχαλινό γεύμα αγάπη για 650 συμπολίτε μα, οι οποίοι είχαν την ατυχία να βρίσκονται στο δρόμο είτε ως θύματα της οικονομικής κρίσης είτε για άλλους λόγους. Έτσι λοιπόν γύρω στη μία ξεκίνησε η διανομή του φαγητού το οποίο ήταν εορταστικό θα λέγαμε αρνάκι στο φούρνο με πατάτες, σαλάτα, φέτα, τζατζίκι και φεύγοντας μάλιστα είχαν και τσουρέκι και πασχαλινό. Α, αυγό. Να πούμε ότι αυτή ήταν μια συμβολική κίνηση του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο τη κοινωνική προσφορά του. Ε, να θυμίσουμε ότι μοιράζει καθημερινά πάνω από 9.000 μερίδε φαγητού σε σχολεία, σε ευρεφονιπιακού σταθμού, στο κέντρο υποδοχή και υποστήριξη των αστέγων. Ε, ήταν λοιπόν ένα εορταστικό τραπέζι. Κάθισαν γύρω από μια ρωτώντα ανά 10 άτομα, ε, συζήτησαν, αισθάνθηκαν έτσι μια οικογενειακή ατμόσφαιρα. Για αυτέ τι δύσκολε ώρε που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και να ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο δύσκολο Πάσχα τη ζωή του.